Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα από τον Λιμπέρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα είπατε πριν. Με προσυπογράφω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση να μπορούμε σε τέτοιες στιγμές και ειδικά με αυτή τη ζέστη να ξεφεύγουμε λίγο ακούγοντας άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει, ξέρατε ότι είναι το όπιο του ποδοσφαιρικού λαού, είναι οι μεταγραφές. Βέβαια. Φαντάζομαι το ακροατήριό σας ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για αυτά παρά για όλα τα υπόλοιπα. Όχι, πρέπει όμως να προβάλλουμε και άλλες νίκες που πετυχαίνει ο Άρης εκτός αγωνιστικών χώρων. Και αυτό το οποίο πετύχατε συντονισμένα με τη διοίκηση του Εραστέχνη, με το νομικό τμήμα του Εραστέχνη και με εσάς βέβαια στην κορυφή, να το πω έτσι, στο συντονισμό της όλης υπόθεσης αυτής για την διαγραφή 35 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αφορούσε πρόστιμα και προς αυξήσεις από το 2 μέχρι το 10, ένα τεράστιο νούμερο, κύριε Γιαννόπουλε. Ναι, είναι το συντριπτικά μεγαλύτερο νούμερο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι προς αυξήσεις. Μιλάμε για προς αυξήσεις σχεδόν. Ναι. 20 αν πάρουμε το απότατο χρονικό σημείο, το μακρότερο χρονικό σημείο καταλογισμού και φτάσουμε μέχρι το 2010, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νούμερο σε προσαυξήσεις, το οποίο υπερβαίνει και σχεδόν ολόκληρο το ποσό του κεφαλαίου. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος λοιπόν είναι προσαυξήσεις, μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος και το κεφάλαιο του πρωτογενούς καταλογισμού. Αφορούν όλα πρόστιμα και προσαυξήσεις λόγω της περίφημης υπόθεσης της έκδοσης μερικών εικονικών και εικονικών τιμολογίων περίοδου 2002-2010. Και βέβαια δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που ανέκυψε, πιθανό να το γνωρίζετε, πριν από περίπου 3-4 μήνες, οπότε βγήκαν οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. Τώρα απλά έλαβε χώρα το σκέλος της υλοποίησης από την ανεξάρτητη αρχή. Είχαμε το επίσημο το οποίο έχετε πει. Ως όφιλε, δεν έγινε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό το οποίο τάσσει το Σύνταγμα. Οι αποφάσεις είναι σεβαστές εναντί όλων, ειδικά στο μέτρο που πρόκειται περί τελεσίδικης απόφασης από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. Κατά επέκταση έγινε αυτό το οποίο ή το αναμενόμενο σε ένα εύλογο χρονικό σημείο, το οποίο αναμέναμε φυσικά και εμείς ως ερασιτέχνης. Έχει δημιουργηθεί από χθες που υπήρξε και ανακοίνωση στην ερασιτέχνη, εγώ θα πω εντέχνως από ορισμένες πλευρές, δημιουργείται μια αίσθηση προκειμένου να βλάψουν τον Άρη στο τέλος, ότι στον Άρη χαρίστηκε στην ουσία κάτι, ενώ μιλάμε για μια υπόθεση με πολλά δικαστικά επεισόδια και μάχες του Άρη προκειμένου να φτάσει η δικαιοσύνη του. Δεν του δόθηκε κάτι. Ο Άρης προσπάθησε από το 19 και το κέρδισε μόνος του. Δεν προσπάθησε από το 19, κύριε Παπαδόπουλο. Άρης άσκησε τις προσφυγές το 2013. Από το 2013, ναι, μεσόβιο. Μιλάμε για δικαστήρια που πέρασαν από τον πρώτο βαθμό, έφτασαν στο δεύτερο βαθμό κατόπιν άσκησης δικών μας εφέσεων και φυσικά βγήκαν δύο πολύ σωστές αποφάσεις, εναρμονισμένες με την πρόσφατη πλέον ομολογία, όπως παγιώθηκε του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια από ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση δεν έχουν το υπόβαθρο να αντιληφθούν σύνθετες σε νομικές έννοιες. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Ναι. Αυτό το οποίο όμως είναι ανεπίτρεπτο είναι, ενώ υπάρχει ακριβώς η δυνατότητα να αντιληφθεί ο καθένας την αδυναμία του να προσεγγίσει τέτοιες έννοιες και τέτοιες περιπτώσεις, εκ του πονηρού να διατυπώνει τέτοιες απόψεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει θέμα δαιμίας χάρης, ουδένας. Ουδέρα θα μπορούσε να παρέμβει σε ένα ανεξάρτητο ελληνικό δικαστήριο, είτε πρώτου είτε δεύτερου βαθμού και οποιαδήποτε έκβαση κι αν έχει μια νομική διαδικασία. Ουδένα φυσικά έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και ουδένα μπορεί να πει οτιδήποτε. Δεν υπήρξε κάποια νομοθετική ρύθμιση που έγινε για λογαριασμό του Άρη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Υπήρξε ένα λόγο, ο οποίος διατυπώθηκε από εμάς ήδη από το 2013, δεν έγινε δεκτό σε πρώτο βαθμό. Παγιώθηκε η νομολογία εν συνεχεία με έναν τρόπο ο οποίος ήταν επωφελειακή του σχετικού λόγου που προβάλαμε για την υπόθεσή μας και κατά συνέπεια επετύχαμε αυτή την ακύρωση. Δεν υπήρξε κανενός είδους χάρη και δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Για έναν Άρη που πληρώνει και θα συνεχίσει να πληρώνει. Βεβαίως, δεν έχουν εκλείψει όλα τα μέτωπα. Λέει η ανακοίνωση, αν τη διάβασα και εγώ σωστά, ότι υπάρχουν και εναπομείνασες οφειλές. Πάρα πολύ σωστά, υπάρχουν εναπομείνασες οφειλές. Ναι. Ο Άρης ήταν από τους λίγους συλλόγους στην Ελλάδα που είχε ένα μαμούθ, πέρασε από ένα μαμούθ, να το πω έτσι πολύ εκλαϊκευμένα, ελέγχων και καταλογισμών όλη τη δεκαετία του 2000. Και στο θέμα των εικονικών τιμολογίων και στο θέμα του ΦΠΑ, για το οποίο επίσης έλαβε χώρα μια
δικαίωση του Άρη σε πολύ μεγάλο μέρος για τους αντίστοιχους καταλογισμούς ΦΠΑ κατά τα προηγούμενα έτη, καταλογισμούς που ακυρώθηκαν και με αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας που απέρριψαν αίτηση ανέρεσης του ελληνικού δημοσίου. Κατά συνέπεια, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Όλο το σίγμα Άρης με όλες τις διοικήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα έδωσε ένα πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα. Εξόδευσε πάρα πολλά λεφτά για δικαστικά έξοδα προκειμένου να επιτύχει τη δικαίωση σε όλα αυτά τα μέτωπα τα οποία άνοιξε σχεδόν 10 χρόνια τώρα. Και κατ' επέκταση νομίζω ότι πραγματικά μόνο συγχαρητήρια θα πρέπει να αποδοθούν σε όλους όσους διατέλεσαν μέλη της διοίκησης του Εραστέχνια όλη αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Εγώ εξαιρώ τον εαυτό μου ομιλούντα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάποτε πρέπει να αποδίδονται το 4 στο 4 και να μιλάμε σωστά. Να μην θέτουμε ζητήματα εκ του πονηρού. Ο Άρης δικαιώθηκε με δικαστικές αποφάσεις, τελεία και παύλα. Αυτό είναι και είναι πολύ χρήσιμο για όλους και για τους μεν και για τους δεν ακούγεται από το δικό σας στόμα. Αυτή η διευκρίνηση, εγώ χαίρομαι που ο κόσμος, γιατί έρχονται και μηνύματα, ασχολείται και αντιδρά θετικά σε τέτοια ζητήματα. Όπως μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, αν λέει επιλέγαμε δικηγόρους, αν λέει επιλέγαμε παίκτες όπως επιλέγουμε δικηγόρους, τώρα θα πέραμε πρωτάθλημα στον Άρη. Έχουμε η αλήθεια, δηλαδή σε νομικό επίπεδο νομίζω στον Άρη είμαστε πολύ καλά οχυρωμένοι. Και εδώ πέρα ένας φίλος ρωτάει τι άλλα ανοιχτά μέτωπα έχουμε νομικά πλέον από εδώ και πέρα ως ερασιτέχνες. Κοιτάξτε, τα μεγάλα νομικά μέτωπα φέτος, όπως γνωρίζετε, τα οποία χειρίστηκα μας είτε μόνος μου είτε με τον Χρήστο τον Γρόγιο. Με τον Χρήστο τον Γρόγιο χειριστήκαμε το θέμα της ΚΑΕΤ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το γνωρίζετε και με την διπλή δικαίωση που είχε η ΚΑΕ Άρης και στο ΑΣΕΑΤ και στο Διοικητικό Επαιτείο Αθηνών. Μεγάλη προσπάθεια εκεί. Και από εσάς και από τον Χρήστο Γρόγιο. Και νομίζω ότι γράφτηκε και ιστορία, διότι είναι ένα. Βγήκαν δύο αποφάσεις, ειδικά του Διοικητικού Επαιτείου Αθηνών, η οποία δεν έχει προηγούμενο. Και θέτει ένα πλέον πλαίσιο νομολογίας πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι πολύ σημαντικό που επιτάσσει συγκεκριμένα πράγματα ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Αθλητισμού. Νομίζω λοιπόν πως φέτος μετά από αυτά τα δύο ανοιχτά μέτωπα τα οποία προσόρασε έχουμε κλείσει, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να προβληματίζει τον κόσμο του Άρη. Βέβαια οτιδήποτε ανακύπτει εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η πρώτη στιγμή μετά από πολλά χρόνια που νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά τα τρέχοντα ανοιχτά μέτωπα το μέλλον του Άρη προδιαγράφεται αν όχι 100% ευγείων, έτσι ελπιδοφόρο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πάνω στην υπόθεση της ΚΑΕ, γιατί μου κάνετε μια ωραία πάσα και τη συζητούσαμε και πριν λίγο καιρό εδώ πέρα στο Λίμπερο με τον Χρήστο τον Γρόλιο, ακούσατε, θα με επιτρέψετε να το πω έτσι λίγο λαϊκά, ακούσατε πολλά και ο Άρης άκουσε πολλά για τους χειρισμούς και από την πλευρά του Άρη. Μα πάρα πολλά. Βλέπαμε να διατηρούνται χαμηλοί τόνοι και λέγανε κιόλας και με τον Χρήστο Γρόλιο που είχα μιλήσει, έλεγε περιμένετε λίγο ακόμα. Περιμένετε, δεν έχει τελειώσει κάτι. Ακούγαμε εκπληκτικά πράγματα. Ακούγαμε εκπληκτικά πράγματα όπως το γιατί προσφύγαμε στο διοικητικό εφετείο ενώ οι άλλες ομάδες οι οποίες σημειωτέων πήγανε στο ΑΣΕΑΔ έχοντας ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο να αντιμετωπίσουν από ότι ο Άρης. Θα πρέπει κάθε φορά να εκλαμβάνει υπόψη ο νομικός που χειρίζεται μια τέτοια υπόθεση τι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του. Δεν ήμασταν στην ίδια περίπτωση κατηγορίας με τις υπόλοιπες ΚΑΕ οι οποίες προσέφυγαν απευθείας στο ΑΣΕΑΤ και δεν επέλεξαν τον δρόμο του διοικητικού εφετείου. Νομίζω εκ των πραγμάτων όμως και της μη επιβολής κύρωσης ούτε μια μέρα για την ΚΑΕ, νομίζω ότι αυτό που επετέξει φέτος στην ΚΑΕ ήταν τρομακτικά σημαντικό υπό την έννοια ότι δώσει δυνατότητα στην ομάδα μπάσκετ να συμμετέχει στο πρωτάθλημα χωρίς αυτή τη δαμόκλειο σπάδα της αφαίρεσης βαθμών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ΠΑΕ Άρης, άμα δεν είχε το θέμα του Λάσκοφ τη φετινή περίοδο, ενδεχομένως η ποδοσφαιρική ομάδα θα κατέληγε σε πολύ ψηλότερη θέση από ό,τι κατέληξε. Είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να αγωνίζεται χωρίς αυτή την δαμόκλειο σπάδα. Την πίεση. Βέβαια, και ακούγαμε φοβερά πράγματα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Νομίζω είχαμε βρεθεί και μαζί κάποια στιγμή. Τον Άρη στο ποδόσφαιρο, επειδή το ζούμε καθημερινά λόγω του ρεπορτάζ, κύριε Γιαννόπουλε, τον έφθυρε σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη αυτή η κατάσταση. Και ο μπασκετικός Άρης το γλίτωσε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται ειδικές γνώσεις περί του αθλητισμού για να το καταλάβει κανείς. Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό και συμφασμένο άμεσα με την ψυχολογία. Είναι πολύ φυσιολογικό να επηρεάζεται ένα ολόκληρο team, ένας ολόκληρος οργανισμός
από τέτοιες καταστάσεις και αυτό επιδρά σαφώς στο άμεσο κομμάτι με το οποίο ασχολείται, την αγωνιστική του εικόνα. Αυτό το οποίο έχει κάνει ο μπασκετικός Άρης την πρώτη που κληρώθηκε και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο είναι άθλος. Ήταν άθλος αρχικά το γεγονός ότι μπόρεσε να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Η πρώτη μεγάλη νίκη νομίζω ότι. Βεβαίως. Ένα τρομακτικός αγώνας. Τον βίωσα φέτος με αυτή την υπόθεση από κοντά και πραγματικά αισθάνομαι ευλογία που ήρθα σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια πολύ μεγάλη αγάπη για το σύλλογο, και τον Αχιλλέα του Ρουσκιαμάνη και τον Λευτέρη τον Αρβανίτη και τον Χάρη τον Παπαγεωργίου και όλους. Είναι τυχερός ο Άρης που έχει ανθρώπους στα σπλάχνα του οι οποίοι πραγματικά αγαπούν το σύλλογο και προασπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντά τους. Εγώ προσωπικά αισθάνθηκα ευτυχής συνεργαζόμενος με αυτούς τους ανθρώπους και πιστεύω ότι πραγματικά ο Άρης δεν έχει τίποτα να φοβάται στο πλαίσιο μέτρο που μπορεί να έχει στους κόλπους τους ανθρώπους που τον αγαπούν τόσο πολύ και που παλεύουν για τις τύχες τους. Το μοναδικό το οποίο μου έρχεται παρεμπιπτόντως και σε σχέση με αυτό το οποίο τονίσατε πριν είναι βέβαια το ζήτημα του Άλκη, το οποίο είναι ένα νομικό ζήτημα στο οποίο εμέσως, εν πάση περιπτώσει, έχει νομική εμπλοκή ο ερασιτέχνης και θεωρώ ότι θα ασκήσει τα δικαιώματα τα οποία έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να ασκήσει όταν έρθει η ώρα. Χωρίς να χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, φαντάζομαι, σε αυτή την φάση. Ναι, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά αποτελεί την κορονίδα των επιδιώξεων, θεωρώ, του συλλόγου. Και νομίζω ότι δικαίως θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Ναι, όχι, δεν το ξεχνάει κανένας το θέμα του Άλκη, ειδικά μέσα στον Άρη. Και είναι κάτι το οποίο επισκίασε τα πάντα. Χαρές, λύπες που έζησε ο Άρης ως σύλλογος, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στον μπάσκετ, όλα τα αθλήματα, επισκίασε τα πάντα δυστυχώς. Την περασμένη σεζόν. Νομίζω όλα είναι πραγματικά έπονται αυτού το οποίο συνέβη, το οποίο δεν υπάρχουν λόγια να το προσεγγίσει κανείς με την βαρύτητα την οποία του πρέπει. Τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα. Στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα για αυτό το ζήτημα. Χωρίς να παρεξηγηθείτε, εγώ θα ευχηθώ να μην χρειαστεί να σας ακούμε τους νομικούς του Άρη τόσο συχνά. Όχι, να ξέρετε. Πίστεψέ με, δεν πρόκειται να παρεξηγηθώ για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Πίστεψέ με. Γιατί νομίζω ότι και εσείς το ίδιο εύχεστε να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα νομικά ζητήματα. Έχουμε όσο το δυνατόν ήρεμα νερά, να μπορούμε με όσες δυνατότητες έχουμε, με αυτά τα μέσα που έχουμε και ακόμα περισσότερα, με το σύλλογο ενωμένο και τον κόσμο δίπλα στο σύλλογο, να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με θάρρος, με μια νέα διάθεση και μέσα σε ένα καλύτερο πλαίσιο ανταγωνισμού που θα μας δοθεί η δυνατότητα εξαιτίας αυτών των περιστάσεων οι οποίες ανέκυψαν πρόσφατα και ήταν επιτυχείς. Με αυτή την ευχή νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο να πάμε στην επόμενη μέρα. Έτσι, και βάλατε και τον ωραιότερο επίλογο. Ήταν μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε στον αέρα του Λίμπερο Κυριανόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή και εμένα χαρά μου. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.